Γεια σας, ας την καμερά. Όχι σε σένα. Λοιπόν. Γεια σας. Είμαι σήμερα με τον Πέτρο εδώ. Θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο, όχι gaming. Θα μιλήσουμε για τον Justin Bieber. Ένα βιντεάκι που δεν το έχει δει αυτός, εγώ το έχω δει. Λέει που είχε ανεβάσει Rita Rita και το ξέρεις, όχι. Όχι. Τι, ή πιο πολύ την ξέρετε που έχει διαγράψει το βίντεο της. Και η Rita Rita και μιλούσε για τον Justin Bieber. Λοιπόν. Θα αρχίσω εγώ επειδή αυτός δεν ξέρει πολλά πράγματα. Έχω κάνει και ένα άλλο βιντεάκι στο κανάλι μου, αλλά έχω φάει κράξιμο. Και δεν το έσβησες. Το έσβησα. Και ξανακάνω ένα άλλο, με ένα άλλο παιδί, για να ακούσουμε και αυτόν τη γνώμη. Λοιπόν, λέει η Ρίτα Ριτάκη, που είναι Bieber. Δεν λέω ότι είμαι hater, είσαι hater, αλήθεια τι. Εντάξει. Πού είσαι εσύ, hater, άμα δεν ακούω. Όχι άμα ακούς, σου αρέσει ο Bieber, ενώ το μισείς. Ωραία, hater. Πας προς haters. Ωραία, και εγώ πάω, αλλά δεν είμαι προμένως. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έλεγε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να τον βρίζουμε, να το λέμε μαλάκα. Και δεν έλεγε τη λέξη μαλάκα. Έλεγε να το λέμε μπιπ και μπιπ και μπιπ τη μάνα του, κάτι τέτοια. Επειδή δεν τον ξέρουμε. Οκ. Επειδή δεν τον ξέρουμε. Αυτή τον ξέρει, ε. Οκ. Αυτή τον ξέρει. Επίσης, έλεγε δεν ξέρουμε αν είναι gay. Με αυτή τη λογική, κοπέλα μου. Δεν ξέρεις ούτε εσύ άμα είναι... Γκέι ή όχι. Ναι. Είναι μαλακίες, δηλαδή. Δώσε μου ένα λόγο, οκ, okay, τον ακούς. Τον Bieber. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός hater, ας πω, μη τον ακούς, τι είναι αυτά που ακούς. Έχουμε δημοκρατία, ακούμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, όχι τίποτα, απλά είδα κάτι. Μην με κοιτάς. Αλλά... γιατί να καίγεσαι με τον Bieber, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχεις. Δεν σου δίνει σημασία καν. Επίσης λες ότι πώς γίνεται να είναι γκέι, ενώ τα είχε, πια δεν τα έχει, με τη Σελένα Γκόμες, πώς τη λένε, ναι. Την ξέρεις. Ναι, ναι. Κοριτσάκι μου να σου πω ένα πράγμα, και γενικά σε όλες οι Bieber. Και σε όσους το ξέρουν βασικά, ναι. Ένας διάσημος... Ναι. Ένας διάσημος, ναι. Ενώ δημοφιλής που παίζει ταινίες, του ποιος. Ποιος είναι αυτός? Έλα, η αδερφή μου. Ναι, η αδερφή σου. Εξαναγκάζεται πολλές φορές για να μην τον κατακρίνουν, επειδή τον ξέρουν εκατομμύρια άνθρωποι, να λέει ψέματα. Δηλαδή, μπορεί ένας γκέι ή μια λεσβία να κάνουν ότι έχουν ένα συντρόφο του άλλου φίλου για να μην, για να μην πέσει κράξιμο. Δηλαδή, ο Bieber μπορεί για... πώς το πω? Πώς λέγεται αυτή η λογή, όχι επιχειρηματική. Για λόγους που δεν θέλει να εκτεθεί. Ναι. Να δείξει τι είναι. Να το κοροϊδεύουν. Να το κράζουν. Δεν θέλω πούστη. Αν και είναι λίγο. Γιατί από τη στιγμή που βάζει τις μπουθαρίες σου και ας είναι διάσημος και όλα αυτά, τι είναι. Και όσο για τη φωνή που λες ότι ήταν 14 στο Baby Baby, το ξέρεις. Ναι, ναι. Που είχε αυτή τη φωνή. Και εγώ είμαι 13. Okay. Και αυτός είναι 13. Έχουμε πιο χοντρή φωνή από αυτόν. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχεις να πεις για τον Bieber, έχεις να πεις τίποτα άλλο? Εντάξει, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που πολλά κορίτσια, ξέρω εγώ, συνέχεια. Α, ο Bieber, ο Bieber, μ' αρέσει ο Bieber, πω είναι κούκλος. Ναι. Εντάξει, αν μπορεί να της αρέσει της άλλης, αλλά όχι και έτσι. Έχουμε καντήσει να είναι όλο το δωμάτιο γεμάτο με αφήσεις. Ναι, ναι, όπως λέτε πολλοί, που συμφωνώ, και οι Bieber το λένε που συχαίνονται τους haters. Όσοι λέγονται haters είναι οι κομπλεξικοί, δηλαδή κομπλεξικοί haters. Εμείς είμαστε ουδέτεροι, προς το κέντρο μας πάμε το haters. Ο λόγος... Ποιος ήταν αυτός? Ο Φάνης. Φάνης. Ναι. Έλα, συνεχίζω. Συνεχίζω. Ωραία. Περιμένετε παιδιά, περιμένετε. Δεν με χάνετε, εδώ είναι. Ουοπ. Ουοπ φαραώ. Ωραία, την έκλεισα. Τι έλεγα? Για τους haters και τους κομπλεξικούς. Όσοι είναι haters, είναι παρατραβηγμένοι. Έτσι είναι και οι Bieber. Δεν είναι γυρές. Είναι παρατραβηγμένοι, ναι. Ναι. Έχετε δει μερικές φωτογραφίες στο Facebook που έχουν γράψει με... που έχουν κάνει βασικά με μαχαίρι, Justin Bieber έχουν γράψει. JB. Α, ναι, τα έχω δει και εγώ, λέω, δηλαδή. Ή κάποια άλλη μαλακία. Ή κάποια άλλη μαλακία. Που, okay,
δεν μ' άρεσε ο Μπίμπερ, αλλά πρέπει να το ομολογήσω. Που είναι αυτό το παρατραβηγμένο που ανεβάζουν κάποιοι. Ποιο τραγουδάει καλύτερα, ο Τζίτζικα ή ο Μπίμπερ. Κοίτα, δεν μα άρεσε ο Μπίμπερ. Αλλά από τη στιγμή που ο Μπίμπερ βγάζει εκατομμύρια από τη δουλειά του και ό,τι τραγουδάει και όλοι ξέρουμε ότι. Όλοι τραγουδιστέ αλλάζουν τη φωνή του. Την φωνή του. Και. Ξέρει, πώ τα λένε αυτά τα στούντιο που του αλλάζουν φωνή. Τι παραγωγέ. Ναι, άμα δεν τόσο καλή. Και πάλι, δεν γίνεται ένα Τζίτζικα να τραγουδάει καλύτερα από ένα τραγουδιστή. Είναι παρατραβηγμένη μαλακία. Τέλος πάντων. Υπερβολή να εντάξει. Να το κάνει η σύγκριση με κάποιον άλλο τραγουδιστή, θα λέγαμε. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ τραγουδάω καλύτερα από ένα σκύλο. Τι σημασία έχει. Όχι, δεν τραγουδάω. Δεν τραγουδάω καλύτερα από ένα σκύλο. Δεν τραγουδάω καθόλου. Γι' αυτό. Εγώ τραγουδάω. Μπράβο. Ναι. Για πολλές. Για πάρα πολλές. Να έχεις τέλος πάντων. Λοιπόν, όσο είναι ενδιαφέρεστη για μένα. Να συνεχίσει τι πληροφορίε για μένα. Όχι. Το κλείνουμε το θέμα με τον Μπίμπερ. Δεν το κλείνουμε, όχι, δεν χρειάζεται. Αυτά. Εντάξει. Γεια σα. Όχι, δεν λέω. Θέλω να μου δίνουν κι άλλο τα παιδιά, περίμενε. Θα το δω 10 φορέ το βίντεο άμα θέλουν, εντάξει. Δεν θέλετε να με δείτε. Δεν θέλω και. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σα. Τι μάνα του. Θα σε φτιάξω εγώ.